Και πάλι εδώ γυρνάμε στη σειρά του Forza Motorsport. Συνεχίζουμε τους αγώνες με το MX-5. Είναι λίγο αργό νομίζω, αλλά okay. Είναι αμαξάκι ωραίο. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε αυτή τη φορά για να κερδίσουμε περισσότερους πόντους να ξεκινήσουμε από τη 14η θέση. Εντάξει, όχι πιο πίσω, για να είμαστε λίγο safe, ανάλογα και πόση γύρι θα είναι. Δεν είδα τώρα. Είχαμε παίξει έναν αγώνα στο προηγούμενο βίντεο και πάμε σήμερα στον επόμενο, Laguna Seca. Όλα MX-5. Να τρελαίνεσαι. Α, καλά ξεκινήσαμε, ρε. Ρε φίλε, αυτός πώς είναι κάμπριο. Έλα ρε φίλε, θέλω και εγώ κάμπριο. Γάμο το. Είναι λίγο αργό, αλλά το έχω φτιάξει μέχρι εκεί που μπορώ να το φτιάξω, γιατί μας έχει όριο στον αγώνα τα αμάξια μέχρι πόσο μπορούν να φτιαχτούν. Οπότε δεν μπορώ να το φτιάξω όσο θέλω. Δεν είχα βέβαια και τους πόντους για να το φτιάξω όσο θέλω, αλλά νομίζω λαστιχάκια θα ήταν καλή φάση να βάζαμε. Καινούριο το κάναμε το εργαλείο. Ήθελα αρκετές μέρες να το συνεχίσω, απλά δεν είχα χρόνο για να το να πω στη διαδικασία να το γράψω και όλες για να το ανεβάσουμε στο ίντερνετ, οπότε γι' αυτό καθυστέρησε κάπως αρκετά, η αλήθεια είναι. Ωραίος. Οπότε γι' αυτό είχαμε αυτή την καθυστέρηση. Καλά πάει το εργαλείο, καλά πηγαίνει το εργαλείο εδώ πέρα, κομμάτια. Με τρίτη πατημένη. Και πάμε εδώ πέρα για το εσάκι το κατηφορικό, το απότομο. Με τρίτη πατημένη και κόφτες λογικά. Ω, δεν κόφτιασε. Αυτά είναι. Αυτό είναι. Ορίστε και βρήκαμε τους τελευταίους, ρε μάγκες. Βρήκαμε τους τελευταίους. Είμαστε τόσο καλοί ή πρέπει να ανεβάσω κι άλλο το επίπεδο δυσκολίας. Απλά okay, δεν θέλω να γίνει μετά να μπορείς να το ευχαριστηθείς να βγαίνει συνέχεια τελευταίος. Thank you.
Ωραία. Ωραία, πλασαριστήκαμε. Ωραίο. Άιντε για τον τελευταίο αγώνα, ρε παιδί μου. Τελευταίος γύρος. Του έφαγα λίγο τη γωνία, αλλά εντάξει. Πάμε και λίγο από μέσα. Έχει πολύ ωραίο ο Κατράν στο κοντέρ του. Παλιό αναλογικό, το ορθόδοξο. Το Κατράν το ωραίο. Μας καθυστερεί ο φίλος εδώ μπροστά. Κατεβάζει όλο τον κοντέρ κάτω, ρε φίλε, όλο το στροφόμετρο το γεμίζει όλο. Ωραίο. Οπαλά. Ωρε φίλε, θα σπάσει ρε μάλα. Θα σπάσει. Λυπηθείτε το. Έλα μωρή αρρώστια. Θα τερματίσουμε με κόφτες. Δεν προλάβα να τερματίσω με κόφτες. Μην προλάβε. Ωραία, τέλεια. Έτσι το εργαλείο, αλλά θέλω και εγώ να είναι κάμπριο ρε φίλε, γιατί δεν είναι κάμπριο. Πήραμε πόντους. Τι ξεκλειδώσαμε, αυτό, αυτό, clutch. Α, ok. Έχει και τα... Το body kit και όλα τα σχετικά. Για πάμε λίγο performance, είναι μέχρι το 4, μέχρι το 400 το limit, είμαστε τα 3.23. Fuel εδώ. Α, είχε το stock, γιατί είχε βάλει. Okay. Είναι ακριβά τα λάστιχα. Είναι ακριβά τα λάστιχα. Ωραίο. Μπροστά η σκάφη. Έτσι ρε παιδί μου. Λοιπόν, όχι. Hood. Α, έχει και hood. Για να δούμε. Κάτι αλλάζει, αλλά δεν μας δείχνει τι είναι. Α, έχει αεραγωγούς από πάνω. Οκ. Okay. Α, εδώ δεν έχουμε... Α, αυτό είναι διαφορετικό. Ωραία, λοιπόν. Θα αναβαθμίσουμε. Τρία πενήντα τρία. Οχ.
Ωραία, θα αναβαθμίσουμε τα καύσιμά μας εδώ. Τα ουζιά μας εδώ. Για να δούμε από το engine. Όχι. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Δεν βαριέσαι. Και θα βάλουμε και το πρώτο στάδιο. Confirm. Οπότε θα συνεχίσουμε έτσι τους αγώνες μας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο αγώνα. Θα ξεκινήσουμε από τη 15η θέση. Έτσι όπως είδα την πίστα, νομίζω είμαστε... Πιστεύω ότι το έχουμε. Έχουμε αναβαθμίσει και το αυτοκίνητό μας. Οπότε πιστεύω ότι θα πάει καλά. Χαμός έγινε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Έλα ρε φίλε. Όπου εδώ στο εσάκι γίνεται χαμός ρε φίλε. Τώρα το είδα ότι είναι 8 γύρι. Καλά θα πάει αυτό. Τώρα που το αναβαθμίσαμε το αυτοκίνητο, νιώθω ότι πηγαίνει λίγο καλύτερα. Νομίζω θέλει ένα λίγο ακόμα δύναμη. Λίγο ακόμα δύναμη αν είχε, θα ήταν πολύ καλό, πολύ καλό. Όχι ότι δεν είναι, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο. Άμα δεν βαρέσει και τον κόφτη σου, δεν γίνεται δουλίτσα. Πάρε.
Έτσι. Ωραία. Τερματίσαμε πρώτη. Πήραμε τους πόντους, βαθμούς. Έχουμε σηκώσει όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, μας μένουν άλλοι δύο αγώνες για να ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο event. Εδώ πέρα στο difficulty έχει. Α, εδώ παίζω στο expert. Εδώ σου λέει ναι, για το... Okay. Λοιπόν, θέλω να δω λίγο κάποια event που έχει. Εντάξει, εδώ δεν μπορούμε να πάμε. Και εδώ λογικά πρέπει να τα ξεκινήσει με τη σειρά να παίζεις. Open classes, ωραίο. Έχει όμως εδώ κάποια event που τα έχει ανοιχτά. Οπ, εδώ, ιταλικό και έτσι. Α, τελειώνει σε 6 μέρες αυτό. Ιταλία, Ρουντ, Αμέρικα. Ωραία, ίσως δούμε κάποιον αγώνα και από εδώ. Για να δω λίγο, ας πατήσω στο πρώτο λίγο να δούμε. Δεν ξέρω αν έχω... When Lancia challenged the world of rallying, they didn't just compete, they dominated. Whoa, the Grale. Six consecutive championships from 1987 to 1992. Lancia is the most successful manufacturer in the history of the WRC, and the Delta, its most successful car. Αμαξάρα, αμαξάρα, ρε φίλε, αμαξάρα. They are adored by owners and enthusiasts alike. Once again, Lancia stands ready to take. Ωραία, για να δούμε τι αγώνες έχει. Για να δούμε. Μας δίνει να οδη... Α, πρέπει να το... νομίζω δεν έχω κάποιο. Οπότε πρέπει να το αγοράσω. Και τα δύο ίδια δεν είναι. Ωραία. Έλα ρε αρρώστια. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε κάπου εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε. Και θα συνεχίσουμε εννοείται το MX5 Challenge, γιατί θα θέλω να παίξω όλους τους αγώνες που έχει το παιχνίδι. Όποτε βρίσκω χρόνο θα γίνεται και αυτό, και σίγουρα ίσως γράψω κάποια βίντεο και από αυτές εδώ τις κατηγορίες, γιατί από ό,τι κατάλαβα τα βάζουν για μερικές μέρες και μετά φεύγουνε. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.